Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μπορεί να χάσει και από 2-0. Δεν έχετε προβλήματα. Καλά, εντάξει. Ναι, εδώ το γύρισε όμως. Έχανε ένα 0 και το γύρισε. Ναι. Και στο άλλο νίκαγε 2-0 και έχασε. Γι' αυτό σου λέω. Ναι, ναι. Από το 80 βλέπουμε τότε με τον Γκαθ Κρούξ και τον Αρντίλες. Μ' αρέσει που έβαλες δεύτερο τον Αρντίλες. Σαν ότι τη διεράρχηση. Γιατί μου είχε μείνει ο Γκαθ Κρούξ ως επιθετικός, γι' αυτό. Ναι. Θα μου πεις εκείνη την ομάδα έπαιζε και ο Βιέ και ο Αρντίλες. Ναι, ναι, παιδικά βιώματα είναι αυτά. Το έβαλες σε διεράρχηση. Ναι, ναι, γεράματα. Ναι, ναι. Ας πει τότε να μου τώρα γιατί έχουμε πει σοβαρά πράγματα. Για πες. Ναι, ναι, για πες. Νομίζω ότι ήταν συνέχεια των περισσότερων εμφανίσεων του Ολυμπιακού την εφετινή σεζόν αυτό που είδαμε χθες στο Καραϊσκάκης. Απλά το κάνει χειρότερο το γεγονός ότι προηγήθηκε 2-0 απέναντι στον Λεβαδιακό και λες ότι okay, εντάξει, κάποια στιγμή θα έρθει και ένα τρίτο γκολ, θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα για τους Ερυθρόλευκους να διαχειριστεί και με τη Λίμπαρ το παιχνίδι και να πάνε όσο το δυνατόν πιο ξεκούραστοι στην αναμέτρηση της Πέμπτης με τη Μάλμε. Αλλά μετά το 25 ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει στο γήπεδο. Mm-hmm. Κάνει τις αλλαγές ο Νίκος Παπαδόπουλος, βάζει το Ζήνη μέσα και νομίζω ότι μπήκε ο Γκαλέτη. Αυτή ήταν η παρουσία του στο γήπεδο. Και ο Ζήνη, θυμάμαι και ένα παιχνίδι που είχε μπει η αλλαγή με την ΑΕΚ, είχε ταλαιπωρήσει και το Ροντινέι στη Νέα Φιλαδελφία. Οπότε η χθεσινή του παρουσία δεν μου έκανε εντύπωση. Οπότε μου έκανε εντύπωση και η παρουσία του Ντόι, ο οποίος είναι μέσα στη φάση του Γιαννιώτα, είναι μέσα στο πέναλτι που κάνει και ξαναμπαίνει ο Λεβαδιακός στο παιχνίδι, αλλά ο Λεβαδιακός μετά το 35 έχει δώσει δείγματα γραφής ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και όσο ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη συμπεριφορά ότι κοιμήθηκαν που είπε και ο Μεντιλίμπαρ, θα πληρώνεις αυτά. Αλλά ξαναλέω... Μιας και το λες εδώ, θέλω να πω κάτι. Το χθεσινό μάτς είναι αφιερωμένο σε όλους τους φίλους του Ολυμπιακού που ανατακτά χρονικά διαστήματα λένε που πάμε με το Ρέτσο. Κλείω την παρένθεση, συνεχίζουμε. Δηλαδή, συγγνώμη, από τους κεντρικούς αμυντικούς του που έχει ο Ολυμπιακός, ο Ρέτσος είναι το πρόβλημα. Που δεν το λες. Ναι. Είναι καλά δύο χρόνια τώρα που οι Ολυμπιακοί λένε που πάμε με το Ρέτσο και εγώ λέω... Συμφωνώ, το έχω ακούσει κι εγώ, εννοείται. Αλλά και πέρσι ακόμα και με τη Φενέρ που κάνει εξαιρετικό παιχνίδι, θυμάστε ότι κάνει αυτό το πέναλτι. Ναι. Εντάξει, δεν είναι κεντρική αμυντική, θα κάνουν και λάθη. Ναι. Το παιδί αυτό το είναι... Το πανός του Ρέτσου δεν τους συγχωρούνται τα λάθη. Ναι, ναι, επειδή είναι ο Ρέτσος, επειδή είναι Έλληνας. Έλληνα, οκ. Θέλω να σου πω εγώ μάτς που έχει κάνει λάθη ο Κάρμο. Αλλά είναι ο Κάρμο. Αλλά είναι ο Κάρμο και κάνει 15 εκατομμύρια. Ο Ολυμπιακός, ξαναλέω, κατά τη δική μου γνώμη, οποιαδήποτε αντίθετη άποψη εννοείται ότι είναι δεκτή, συνέχισε τις εμφανίσεις που βλέπουμε από το ξεκίνημα της σεζόν. Και τελικά... Ναι, ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτές τις εμφανίσεις, αυτό είναι το ερώτημα. Έλλειψη συγκέντρωσης 100% και έλλειψη δημιουργίας. Χθες υπήρχε έλλειψη συγκέντρωσης, δεν γίνεται διαφορετικά. Να εξαφανιστείς από το γήπεδο από το 30, να σε εσωφαρίζει ο Λεβαδιακός και να μην επιστρέφεις. Εγώ ξέρω λίγο αυτό σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές, δυσκολεύομαι να το σκεφτώ. Μπορώ να καταλάβω τι λες από το 30 στο 45. Δηλαδή μπαίνεις ένα μούντο Ολυμπιακός, είμαστε 2-0. Τώρα τι θα γίνει. 3-0, ναι, οκ. Και μπαίνεις από το μούντο. Βαράνε τα καμπανάκια, βαράνε νωρίς. Βαράνε τα καμπανάκια και γίνεται 2-1. Ναι. Και πας στα αποδυτήρια. Δεν μπορεί να βγεις ξανά και να μην είσαι συγκεντρωμένος. Δηλαδή, τι σκέφτεσαι μετά, ότι α, εντάξει, μωρέ, τώρα ένα τέταρτο μας κάνανε γιογιό, δεν θα μας ξανακάνουνε. Δηλαδή, με τι ψυχολογία μπαίνεις. Δεν γίνεται να μην μπαίνεις με ψυχολογία. Όπα, μάγκες, εδώ χαλαρώσατε και θα τον πιούμε. Σοβαρευτείτε. Mm-hmm. Με αυτή την ψυχολογία βγαίνεις. Δεν γίνεται να μην ήταν αυτή η κουβέντα στα αποδυτήρια. Ναι, δεν μπορεί να ήταν διαφορετική με αυτό που έχει συμβεί στο τελευταίο τέταρτο. Συμφωνώ. Όποια και να ήταν η κουβέντα. Εσύ είδες τους παίχτες του Ολυμπιακού και το Μεντιλίμπαρ να είναι συγκεντρωμένοι στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί και οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ δεν λες ότι βοήθησαν το παιχνίδι ή ήταν αλλαγές εντός κάποιας λογικής. Δεν γίνεται να μην βλέπετε η ομάδα και να μπαίνει ο Ανδρούτσος. Δεν έχω τίποτα με το παιδί, ούτε φταίει ο Ανδρούτσος που ο Ολυμπιακός δεν νίκησε χθες. Αλλά ο Ανδρούτσος, θυμόμαστε όλοι ότι επειδή έμεινε στον Ολυμπιακό, ξεκίνησε προπονήσεις με την ομάδα. Ναι. Εγώ την είπα την άποψή μου σε αυτό. Εκτίμηση είναι, δεν μπορώ να ξέρω ούτε από το ρεπορτάζ ούτε από οτιδήποτε άλλο. Ο Μεντιλίμπαρ είναι ένας προπονητής που δεν τον αφορούν όλα αυτά.
Δεν τον αφορά η πίεση, δεν τον αφορά το τι θα του πούν, γιατί έβαλες αυτόν και δεν έβαλες εκείνον και δεν έβαλες τον άλλον. Είδε τον Αντρούτσο καλό στις προπονήσεις, καλύτερο από τον Ολιβέιρα, και είπε αυτός θα παίξει. Νομίζω ότι μέχρι εκεί φτάνει. Ναι, έχει λογική αυτό που λες. Ναι. Κα, όταν ο ίδιος έρχεται και σου λέει ότι έχω πολλά ρούχα στην ντουλάπα μου και σου βάζει στο συγκεκριμένο παιχνίδι το 32ο παίχτη, γιατί αυτός είναι ο Αντρούτσος στο φετινό Ολυμπιακό, είχε 31 και άλλος ένας 32. Για να λύσει το πρόβλημα με τον Λεβαδιακό, μάλλον το πρόβλημα υπάρχει και δεν λύνεται. Πολύ περισσότερο όταν κρίνεις ότι θα ξεκουράσω το Ζέλσον, θα ξεκουράσω το Ρέτσο, γιατί έχουμε αγώνα την Πέμπτη με τη Μάλμε. Εγώ είμαι της λογικής πάντα, είτε στις νίκες είτε στις ήττες, ότι έχουν μερίδιο ευθύνης και οι παίχτες και ο προπονητής. Δεν ξεχωρίζω καταστάσεις. Ναι. Όχι, όχι, ούτε, ούτε εγώ λέω την ευθύνη του Μεντιλίμπαρ, ούτε λέω την ευθύνη των παικτών. Συμφωνώ. Δεν... Πάντως, εδώ που τα λέμε τώρα, όλες οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ ήταν. Δηλαδή, αν δεν ξέραμε το σκορ, θα λέγαμε είναι 2-0 ναι. Και το κρατάει. Ούτε καν. 3-4. Και το ξεχαράζει. Το ξεκουράζει. Σαν, για μένα η πολύ προβληματική αλλαγή, γιατί εδώ δεν έχει να κάνει με το τι παίζει, τι προπονήσει, τι κάνει, τι ράνει. Είσαι 2-2, έχει φτάσει το μάτι στο 75. Στο πόσο γίνεται η αλλαγή του Ντάνι Γκαρθία δεν θυμάμαι. Και βγάζεις τον Έσε και βάζεις ένα πιο εξάρι από τον Έσε. Έχοντας τον πάγκο τον Ολιβέιρα. Για μένα... αν δεν ήταν καλός ο Έσε χθες. Ναι, ναι. Δεν λέω γιατί βγάζεις τον Έσε. Ναι, ναι. Λέω βάζεις ένα πιο εξάρι από τον Έσε, διότι θα συμβεί τι με αυτήν την αλλαγή. Θα γίνεις πιο πιεστικός, θα πατήσεις περισσότερο στην περιοχή, θα σου δώσεις τη μένα. Τι να κάνεις αυτό. Ναι, ναι. Ποια είναι η ποδοσφαιρική λογική που μπαίνει ο Ντάνι Γκαρθία εκείνη την ώρα και δεν μπαίνει ο Ολιβέιρα. Είναι παράξενο αυτό. Δεν σου έχει δείξει ο Ντάνι Γκαρσία μέχρι τώρα παρουσία του. Σωστά. Ένω και μπορώ να σου προσφέρω αυτά τα πράγματα. Οπότε είπε και ο Μεντιλίμπαρ, με την εικόνα που έχει δείξει μέχρι τώρα, τον βάζω για να πιέσω περισσότερο, για να περάσει δύο κάθετες, να ανοίξω την άμυνα του Λεβαδιακού και να φτάσω στην νίκη. Δηλαδή δεν δικαιολογείται και από την εικόνα του Βάσκου αυτή η παρουσία. Δεν είναι σε καλή κατάσταση ο Ολιβέιρα. Το δέχομαι. Δεν είναι στην κατάσταση που θέλουμε τη Λίμπαρ. Συμφωνούμε απόλυτα, αυτός βλέπει κάθε μέρα τους παίχτες. Αλλά δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Ντάνι Γκαρσία θα μπορούσε χθες να διασπάσει την άμυνα του Λεβαδιακού καλύτερα από τον Πορτογάλο. Mm. Θα μου πεις ο Πορτογάλος έπαιξε με τον Παναθηναϊκό και έπαιζε με 10 Ολυμπιακός. Σωστά. Απλά φτάσαμε σε ένα σημείο όπου αναρωτιόμαστε πλέον αν και η νίκη επί της Μπράγκα είναι η εξαίρεση στον κανόνα του Ολυμπιακού την εφετινή σεζόν. Γιατί χθες αυτό μου έρχεται πλέον στο μυαλό. Γιατί ήταν η νίκη με τον Ατρόμητο, η νίκη με την Μπράγκα και το δεύτερο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό και λες κάτι αλλάζει. Τα δικά μου μάτια. Και έρχεται η χθεσινή εικόνα μετά πάλι από διακοπή πρωταθλήματος, που ήταν και ο Πανετολικός μετά από διακοπή πρωταθλήματος, και παρουσιάζει ο Ολυμπιακός αυτή την εικόνα. Κάτι λοιπόν είναι όχι στραβό, θεό στραβό. Και από τους παίχτες και από τον προπονητή. Mm. Γιατί ο Μεντιλίμπαν αντιμετωπίζει τους παίχτες ως 100% επαγγελματίες. Τους δίνει τα ρεπό τους τα τετραήμερα για να τους ξεκουράσει, γιατί μετά έρχονται συνεχόμενα παιχνίδια, αλλά για να ξεκουραστεί ο παίχτης πρέπει να κάτσει και σε μια μεριά. Άμα μπαινοβγαίνεις στα αεροπλάνα και βγαίνεις δεξιά και αριστερά, δεν θα ξεκουραστείς. Περισσότερο επιβαρύνεις τον οργανισμό σου. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να έχεις παίξει σε υψηλό επίπεδο, να έχεις κάνει αθλητισμό για να το ξέρεις αυτό. Άρα μήπως θα πρέπει και ο Μεντιλίμπαρ να σκεφτεί καλύτερα τη διαχείριση των παιχτών και μήπως θα πρέπει και οι ίδιοι οι παίχτες να σκεφτούν ότι είναι επαγγελματίες. Και να προσέχουν και οι ίδιοι τον εαυτό τους. Δεν χρειάζονται χωροφύλακα για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Μάλιστα. Θα λέω, μετά το 30 δεν υπάρχει Ολυμπιακός στο γήπεδο. Κάνει και λάθος αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ. Κάνει και λάθος αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ. Δηλαδή μου ήρθε στο μυαλό χθες και το λέω για το Μεντιλίμπαρ επειδή τον λατρεύω. Γι' αυτό στέκομαι πολύ και παίρνετε, ασκούμε κριτική στο Βάσκο που βέβαια κανένας δεν είναι υπεράνω κριτικής. Υπάρχει μια τάκα του Αναστόπουλου για να στην αδελφό του, τρεις αλλαγές και τρεις λάθος και δεν μπορεί να το σπάσει γιατί δεν επιτρέπεται τέταρτη. Νομίζω ό,τι αλλαγή έκανε χθες ο Μεντιλίμπαρ ήταν λάθος. Ό,τι έκανε χθες. Και ό,τι έκαναν και οι ποδοσφαιριστές ήταν λάθος. Είναι πιο ανησυχητικό ότι ισοφαρίζει ο Λεβαδιακός, έχεις μπροστά σου μισή ώρα παιχνιδιού παραπάνω με τις καθυστερήσεις και δεν βγάζεις μια ομαδική αντίδραση, μια αντίδραση ποιότητας
για να δείξεις ότι οκ, έκανα λάθος. Κοιμήθηκα, ήρθε ο άλλος, με πλάκωσε στο ξύλο, τώρα είναι σειρά μου να την δράσω. Δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Η μοναδική φάση που θυμάμαι είναι ένα σουτ του Ανδρούτσου και του Γιάραμτσουκ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ναι. Εντάξει, όχι, η μεγάλη ευκαιρία είναι η πολύ καλή σέντρα του Μασούρα και η κεφαλιά του... Μπράβο, και η κεφαλιά του... Ναι, του Ελκαμπή. Η κεφαλιά του Ελκαμπή, έχεις δίκιο. Ναι. Αλλά είναι πολύ λίγα για ένα μισάωρο στο οποίο είσαι στο 2-2 με το Λεβαδιακό Καραϊσκάκη. Μπράβο, πολύ λίγα. Mm. Πολύ λίγες φάσεις για να πεις ότι ο Ολυμπιακός ξύπνησε μετά το... Από το 57 είναι στο 2-2, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή έχεις 35 λεπτά πάνω. Πάνω από μια ώρα. Πάνω από μισή ώρα. Ωραία, Νικόλα, ευχαριστούμε, κύριε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.